Αυτονόητη, μάλλον, δεδομένη είναι η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων που προσφέρει σήμερα η μεγαλύτερη μερίδα εταιριών τηλεπικοινωνιών. Ο δέκτης μιας κλήσης είναι σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό του πομπού του είτε, ο δεύτερος, καλεί από αριθμό σταθερού τηλεφώνου είτε από κινητό. Σαφώς, η αναγνώριση μιας κλήσης λειτουργεί προς κάθε κατεύθυνση, δηλαδή ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να βλέπει στην οθόνη της τηλεφωνικής του συσκευής ποιος τον καλεί, αλλά και όταν ο ίδιος γίνεται ο πομπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας να βλέπει ο αποδέκτης της κλήσης ποιος τον τηλεφωνεί. Όλο το παραπάνω, όμως, μπορεί να λειτουργήσει και να τεθεί σε εφαρμογή μόνο όταν και αν ο καλός έχει συμφωνήσει με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών, με την οποία συνεργάζεται και του παρέχει τηλεφωνικό σήμα, την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Βέβαια, είναι αυτονόητο, πως η υπηρεσία αυτή πρέπει να υποστηρίζεται και από τα δίκτυα στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε συνομιλούντες. Η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και νόημα, αν τη συσχετίσουμε και τη συνδυάσουμε με τις γνωστές μας κακόβουλες κλήσεις. Αναλυτικότερα, όταν κάποιος λαμβάνει κλήσεις από άτομα που απλώς επιθυμούν την παρενόχλησή του, τότε, μπορεί, αξιοποιώντας την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, να ανακαλύψει ποιος είναι αυτός που τον ενοχλεί. Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερα εξυπηρετική είναι η ΥΠ. Α. 2322-2006 πράξη που έχει εκδοθεί από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, ΑΔΑΕ, σύμφωνα με την οποία όλες οι εταιρείες κινητής και μη τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τα στοιχεία ταυτότητας όλων των συνδρομητών τους τόσο στις αρχές όσο και σε απλούς πολίτες, όταν, βέβαια, πέφτουν θύματα κακόβουλων και ενοχλητικών τηλεφωνημάτων. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έτσι η ποινική δίωξη των κακόβουλων τηλεφωνητών αποδεικνύεται σχετικά εύκολη υπόθεση. Η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολυδιάστατη και όλες οι επιμέρους δυνατότητες της στοχεύουν στη διαφύλαξη και την ασφάλεια των κλήσεων των συνδρομητών που την επιλέγουν. Έτσι, δύναται κάποιος να επιλέξει την απόκρυψη του τηλεφωνικού του αριθμού, όταν είναι ο ίδιος ο πομπός της επικοινωνίας, ή αυτόματα να μην δέχεται στην τηλεφωνική του συσκευή κλήσεις με απόκρυψη αριθμού, είτε τον καλούν από σταθερό είτε από κινητό τηλέφωνο. Τέλος, όσον αφορά τα ενοχλητικά και κακόβουλα τηλεφωνήματα, που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι δυνατό να ζητηθεί από τον εκάστοτε συνδρομητή η εξουδετερώση της απόκρυψης της καλούσας γραμμής για ορισμένο χρονικό διάστημα.